όπως είπες και εσύ, όλο αυτό το βαρύ φορολογικό πακέτο ήταν αποτέλεσμα και της αδυναμίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού να ανταπεξέλθει στο βάρος των απαιτήσεων. Και είναι ενδεικτικά τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών και δείχνουν πολύ απλά ότι από τις μεγάλες εφορίες που έρχονται ο μεγάλος όγκος των εσόδων, τα αποτελέσματα ήταν τουλάχιστον απογοητευτικά όσον αφορά τις ανέλεκτες υποθέσεις. Περίπου 210.000 ανοιχτές υποθέσεις το πεντάμινο. Από τη ΦΑΕ Αθηνών κατόρθωσαν και έκλεισαν 968 υποθέσεις από τις 3.229. Στη ΦΑΕ Θεσσαλονίκης 214 υποθέσεις επί συνόλου 1.258 και στη ΦΑΕ Πειραιά 1.171 οι εκκρεμίες υποθέσεις, μόλις 568 κατόρθωσαν να τις κλείσουν. Άρα, Γιάννη, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ πέρα, δεν πρόκειται να υπάρξει κανένας είδους άμβληση σε ό,τι αφορά τη φορολογία. Αντιθέτως, οι φόροι θα εξακολουθήσουν να δαγκώνουν και να δαγκώνουν όλο και πιο άγρια. Δηλαδή, μια αιμονή σε μια συνταγή που οδήγησε την πραγματική οικονομία σε ασφυξία, χωρίς μάλιστα να επιφέρει και κανένα ουσιαστικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Είναι μια αιμονή η οποία ενδεχομένως πρέπει να εξεταστεί και από ειδικούς πλέον άλλων αρμοδιτών, όχι μόνο οικονομολόγους, αυτή η αιμονή εννοώ, σε μια αποτυχημένη συνταγή. Λοιπόν, μια αποτυχημένη συνταγή η οποία είναι η συνταγή της υπερφορολόγησης, η οποία αφυδατώνει την κοινωνία. Είναι βαθιά αντικοινωνική. Είναι βαθιά αντικοινωνική διότι αυτοί που πληρώνουν όλο και περισσότερους φόρους είναι αυτοί που πληρώνουν ήδη φόρους. Ενώ αυτοί που δεν πληρώνουν φόρους δεν μπορεί να τους βρει για να τους πάρει περισσότερους. Άρα είναι μια βαθιά αντικοινωνική συνταγή που έχει αποδειχθεί οικονομικά αναποτελεσματική. Και εγώ ειλικρινά έχω μία απορία. Γιατί αυτό που δεν πέτυχε ως την 1η Ιουνίου του 2011 θα πετύχει μετά την 1η Ιουνίου του 2011. Μυστήριο. Και γιατί αυτό, γιατί δεν μας εξηγούν, γιατί αυτά τα μέτρα που παίρνουμε συνεχώς δεν μας εξηγούν γιατί απέτυχαν τα προηγούμενα. Γιατί αν το εξηγήσουν θα αναγκαστούν να παραδεχθούν αυτό που μόλις πριν έλεγα. Ότι είναι μία συνταγή που πάει από αποτυχία σε αποτυχία. Φέρνω ένα παράδειγμα, το έχω πει και άλλες φορές, αλλά νομίζω είναι το πιο εύγλωτο παράδειγμα που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Το μνημόνιο πέρυσι το Μάιο ζητούσε 9 δις μέτρα για το 2011. Ο προϋπολογισμός προέλεπε το Δεκέμβριο, προέλεπε 14,8 δις μέτρα. Και τώρα με τα αυτά που θα πάρουμε τα 6,5 πάμε στα 20,5 δις μέτρα. Δηλαδή θα πάρουμε μέτρα ύψους 20,5 δις μέτρα για να μειώσουμε το έλλειμμα, αν το μειώσουμε, 6,5-7 δις, δηλαδή 3 μονάδες του ΑΕΠ. Μιλάμε για τη συνταγή της απόλυτης αποτυχίας, την οποία με αλέγρο και χαρούμενο και συμπαθητικό τρόπο ανανεώνουμε κάθε φορά μέχρι την επόμενη ανανέωσή της. Ναι.